Το σερί επέστρεψε. Κατέβασε το app, κάνε το απόλυτο σερί και κέρδισε 100.000 ευρώ κάθε μήνα εντελώς δωρεάν. Σερί από το Στοίχημαν. Σάστρε άλλη μια κάθετη για τον Τρισκόφσκι πάνω το σημαίακι. Σε διακόπτω γιατί εύκολα φαίνεται εδώ και από την γραμμή, από τα γραφικά μας, το ότι ο Ιβάν Τρισκόφσκι ήταν εκτεθειμένος. Εκτελεί ο Πάντζον ψιλοκρεμαστά, πάει μπάλα στο δεύτερο. Τρουγιόλ διώχνει, όχι σωστά, γίνεται το σιούτ από τον Νέμετ. Να λάβουν δράση και να περάσουν πάσες δεξιά και αριστερά. Να δούμε εδώ τι είναι. Εδώ ήταν καλή πάσα του Σιρόκα, αλλά υπάρχει offside πάνω το σημαίακι από τον δεύτερο βοηθό. Δεν υπάρχει, δεν τίθεται θέμα, ήταν offside ο Σάνι. Το Φιλιώτη και πάλι ο Σάστρε βλέπει την κίνηση του Τρισκόφσκι πάνω το σημαίακι. Εδώ το προηγούμενο offside, βλέπετε, δεν είναι στη σωστή θέση ο βοηθός και ακριβώς την ίδια ευθεία ήταν. Ο Τρισκόφσκι με τον αμυντικό της Πάφης. Σιρόκ περιμένει και κάνει τώρα την σέντρα. Ο Ιμπραχήμ την πρώτη κεφαλιά, έξω Νέμετ στην τεράστια ευκαιρία στο 20ο λεπτό. Πήγε η μπάλα στο Περικό. Δεξιά ο Σιρόκ την σέντρα. Σε κόρνερ ο Τάντι. Πολιαρίτς δοκιμάζει από μακριά ένα σούτ και διώχνει ο Ρούτκο σε κόρνερ, δεύτερο για την ΑΕ. Ξάνει στον Μπεσάρα. Έγινε λάθος εδώ, Τρουγιόλ στο σούτ, διώχνει ο Ρούτκο. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕ. Γρήγορα στον Τέτε. Ο Τέτε σεντράρει, πάει μπαλα πίσω, βγαίνει όμως έγκαιρα, μαζεύει ο Ρούτκο. Το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων είμαστε. Τώρα πατάμε δεύτερο. Νέμε στην κεφαλιά διώχνει ο Γκονζάλεθ. Ενώ βγήκε και ο Τόνιο. Εδώ το σούτ, όχι, δεν θα γίνει από τον Πάτσιον. Ο Μπεσάρα και πάλι για τον Πάτσιον. Ευκαιρία για την Πάπο. Θα πει όχι εκεί και θα σταματήσει τον Πάτσιον ο Γκονζάλεθ. Θα δούμε εδώ και την προσπάθεια του Νέμετ για τον Περικό. Το γύρισμα. Ο Τρουγιόλ Σωτήρια σε κόρνερ. Σηκώθηκε και πάλι. Ο Σιρόκι μπάλα στον Γιάννου, ο Σπόλιαρης από μακριά, δεν ήταν δυνατό το πλασέ του. Γιάννου απελευθερώθηκε και δοκιμάζει σούτ στην πλάτη του Αραγιούρη, νέο σούτ έξω ο Κάσες. Ανεβαίνει ο Ραούλ, δίνει στο Γιάννου, με τη μία το γύρισμα περνάει ο Σπόλιαρης, ο Τρισκόφσκι το σούτ, δεν πήγε η μπάλα και πέναρτι. Πέναρτι για την ΑΕΚ. Για να δούμε τι έγινε και σφυρίχτηκε το πέναλτι και κίτρινη για χέρι. Αυτό δείχνει σε ποιον όμως ο Τιμόθεος Χριστοφή. Όλα αυτά στο 51, το πάμε τώρα 60 λεπτό στο Πάνος και κόκκινη, δεύτερη κίτρινη στο Σιρόκ. Ο Γιάννου το γύρισμα, ως τώρα τίποτα, χτυπάει μπάλα στο χέρι του Σιρόκ πέφτοντας. Έπιασε και το κεφάλι του, αντέδρασε, για να δούμε ξανά το γύρισμα του Γιάννου. Να δούμε σιγά, ναι, χτυπάει στο χέρι του Σιρόκ. Γι' αυτό και η μπάλα πήγαινε προς την εστία και αλλοιώθηκε η πορεία της, αφού χτυπάει στο χέρι του Σιρόκ, Ιβάν Τρισκόφσκι, απέναντι στον Ρούτκο. 61ο λεπτό, Τρισκόφσκι γκολ, 1-0 η ΑΕΚ, ανοίγει το σκορ στο Στέλιος Κυριακίδης, πανηγυρίζεται τον γκολ έξ' αλλά και στον πάγκο και απέναντι από τους φίλους της ΑΕΚ, που είναι σήμερα στην έδρα της Πάφου. Το ίδιο διαιτητής ήταν πολύ κοντά, σφύριξε το πέναλτι, απέβαλε με δεύτερη κίτρινη κάρτα τον Σιρόκ. Ξανά, εδώ φαίνεται στο κεφάλι. Αυτό που έλεγα προηγουμένως, από όποια κάμερα και αν το δεις, εδώ φαίνεται στο κεφάλι. Είχε απλωμένο το χέρι προς τα πίσω, αυτό επηρεάζει, αλλά φαίνεται εδώ ξεκάθαρα, όπως είδατε τώρα τα replay και με τη βοήθεια, επαναλαμβάνω, της τεχνολογίας. Στρώνει στον Χέφελ, η σέντρα του διώχνει ο Αραγιούρη. Ασυνεννοησία εκεί, κόντρα ο Μπεσάρα. Εδώ έγινε νέο λάθος, Τρισκόφσκι, φεύγει δίπλα του ο Γιάννου. Του στρώνει μπάλα, Γιάννου με τη μία το σούτ διώχνει ο Ρούτκο σε κόρνερ. Πάνος, έγινε λάθος, δυσκολεύτηκε ο Ρούτκο από την πάσα. Πάνος για τον Νέμετς.
Χάντι. Διαμαρτύρονται οι αχαίροι φίλοι της Ιδωρούχου ομάδας. Δεν υπάρχει χέρι. Στον Σάστρε, αυτός μοιράζει αριστερά στον Τέτε. Προσποίηση, Τέτε, το σούτ. Τελευταία στιγμή το κλείνει ο Πάντσιον. Ο οποίος κάνει μια εξαιρετική παλιά για τον Χέφελ. Το κατέβασμα αυτού γρήγορα για τον Τρισκόφσκι. Σπόλιαριτς σηκώνει εξαιρετικά για τον Τέτε. Το γύρισμα αυτού διώχνεται τελευταία στιγμή από τον Φακούντο Γκαρσία. Ο Τόρες, ευκαιρία για την Πάφο. Τόρες στο πλασέ, ο Τόνιο Σωτήρια. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για το 1-1. Απέφυγε τον Πάνος. Χέφελ, εξαιρετική ενέργεια και πάσα στον Γιάννου και δεύτερο πέναρτι στις καθυστερήσεις για την ΑΕΚ. Εδώ ξανά, κάτω χαμηλά στο δεξί πόδι, ο Πάντσιον βρίσκει τον Γιάννου. Απρόσεχτα ο Πάντσιον κάτω χαμηλά βρίσκει τα πόδια του Γιάννου. Και στο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων ο Τρισκόφσκι πολύ κοντά και σε δεύτερο γκολ. Στο πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ. Το φετινό πρωτάθλημα, Πάφος ΑΕΚ 0-2 με πρωταγωνιστή τον Ιβάν Τρισκόφσκι που είναι και πάλι εύστοχος και νικάει τον Ρούτκο και στο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων κάνει το 0-2 και ξανά το εύστοχο πέναλτι παρά το γεγονός ότι ο Ρούτκο έπεσε στην σωστή γωνία. Ήταν με δύναμη εκτελεσμένο το πέναλτι. 2-0 η ΑΕΚ. Το σερί επέστρεψε. Κατέβασε το app, κάνε το απόλυτο σερί και κέρδισε 100.000 ευρώ κάθε μήνα εντελώς δωρεάν. Σερί από το Στοίχημαν.